Φανταστείτε ότι ο πρώτος άνθρωπος που προσελεινώθηκε ανακάλυψε λογικά όντα τα οποία ζούσαν σε υπόγειες πηγές και ανέπτυξε ένα σύστημα μονάδων μέτρησης. Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας ήταν Λούνα, η μονάδα μέτρησης του χρόνου ήταν Τικ και η μονάδα μέτρησης της δύναμης ήταν Φραν. Σε αυτό το σύστημα μονάδων, ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης, της μετατόπισης, της επιτάχυσης, της μάζας, της ενέργειας και της ισχύος. Πάμε να με το ερώτημα α. Η μετατόπιση τη συμβολίζουμε με το δέλτα χ και είναι η μέση διανυσματική ταχύτητα, είναι η σημερινή ρυθμό μεταβολής της θέσης. Άρα λύσουμε ως προς το δέλτα χ. U επί το δέλτα ταφ. Άρα έχει μονάδες μέτρησης η μετατόπιση Λούνα επί το τικ. Πάμε στο μέρος β. Στο μέρος β έχουμε την επιτάχυση. Επιτάχυση είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας και οι μονάδες μέτρησης της ταχύτητας είναι το Λούνα διά το χρόνο, ο οποίος είναι τικ, άρα οι μονάδες μέτρησης της επιτάχυσης είναι Λούνα διά τικ. Πάμε στο ερώτημα γάμμα. Το ερώτημα γάμμα, η μάζα από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, η δύναμη είναι ίση με τη μάζα επί την επιτάχυση και λύνουμε ως προς τη μάζα, η μάζα είναι ίση με τη δύναμη δια την επιτάχυση, άρα είναι φραν. Δια Λούνα δια τικ, όπως είπαμε στο ερώτημα β την επιτάχυση, Λούνα δια τικ. Άρα αυτό βγαίνει να έχει μονάδες μέτρησης φραν επί τικ διά Λούνα. Πάμε στο ερώτημα δέλτα. Η ενέργεια εξορισμού στο έναν τζάουλ είναι ένα νιούτον επί μέτρο. Ξέρουμε το νιούτον ότι είναι το Λούνα και οι μονάδες του μέτρου είναι το Λούνα επί το τικ. Συγγνώμη, εδώ είναι το φραν φραν επί το Λούνα επί το τικ.
μονάδες μέτρησης του της ενέργειας και πάμε στο ε ισχύς το power, πάμε στο ε ισχύς εσύ μονάδες μέτρησης των joule διά σεκόν. Έτσι, εδώ είναι το φραν επί το λούνα επί το τικ διά το τικ. Έτσι απαλήφεται το τικ με το τικ και έχουμε μονάδες μέτρησης της ισχύως να είναι φραν επί λούνα. Ευχαριστώ για τη θέαση.